Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα. Το πρώτο θέμα, η εκπομπή είναι κοντά σας, όπως καθημερινά, 10 με 12 το πρωί. Ξεκινάμε λοιπόν μια ακόμη δίωρη εκπομπή μέσα από το ένα channel για να μπορέσουμε αυτές τις δύο ώρες που έχουμε στη διάθεσή μας να συνημερώσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να γνωρίζετε τι συμβαίνει τόσο στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όσο και πανελλαδικά, αλλά και παγκόσμια. Λοιπόν, είμαστε εδώ και τα λέω λίγο έτσι εντάχει, γιατί το πρόγραμμα σήμερα είναι φορτωμένο. Η Φαρέτρα έχει πολλά θέματα. Άλλωστε, αυτά που συμβαίνουν καθημερινά, πώς να μην είναι γεμάτη η Φαρέτρα των θεμάτων, τόσο από την επικαιρότητα, διαχρονικότητα, αλλά και καθημερινότητα των θεμάτων που έχουμε στη λίστα μας. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί σας. Εάν και εφόσον υπάρχει ανάγκη, υπάρχει θέληση να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάποιο θέμα, μπορείτε βεβαίως να το κάνετε, αλλά μην επανερχόμαστε στα ίδια αιτήματα που έχουμε θέσει κατά καιρούς και προσπαθούμε κι εμείς μέσα από την εκπομπή να βοηθήσουμε. Χθες είχαμε μία πρόοπτη εξέλιξη. Είχαμε διακοπή ρεύματος 10 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή, ενώ είχαμε συνέντευξη με τον υποψήφιο δήμαρχο, τον κύριο Χρυσανίδη. Ήταν μια προγραμματισμένη διακοπή, την οποία βέβαια λίγο πολύ δεν ήμασταν και ενημερωμένοι, αλλά okay, έγινε και αυτό. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η κατάσταση μεταξύ των ανθρώπων έχει αγριέψει και έχει αγριέψει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Προσέξτε τις συναναστροφές καθημερινές που έχετε. Προσέξτε το πώς θα αντιδράσετε σε κάποια πρόκληση ενδεχομένως. Προσέξτε γιατί δεν ξέρετε ποιον έχετε απέναντί σας, ποια έχετε απέναντί σας. Δεν ξέρετε αν σας δώσει μια μπροξιά και πάτε από εκεί που ήρθατε. Δεν ξέρετε αν βγάλει κάποιο μαχαίρι. Δεν ξέρετε αν... Δεν. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει στην καθημερινότητά μας. Και ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό, και με αυτό θέλω να ξεκινήσουμε, γιατί είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη στο λιμάνι του Πειραιά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Συγχωρέστε με αν κάνω λάθος. Θα το δούμε όμως λίγο παρακάτω. Λοιπόν, είναι αδιανόητο λοιπόν πως ένας 36χρονος έχασε τη ζωή του για το τίποτα, για το ανεπαίσθητο αυτό που λέμε. Πήγε λοιπόν, ενώ βρισκόταν στο λιμάνι και το πλοίο αναχωρούσε, έτρεξε να προλάβει να μπει στο καράβι και τα κατάφερε, αλλά αντίθετη άποψη είχαν οι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο φέρι. Προσπάθησαν να τον βγάλουν έξω, τον έσπρωξαν, ενώ εκείνη την ώρα η μπουκαπόρτα του πλοίου σηκωνόταν για να αναχωρήσει, με αποτέλεσμα να το ρίξουν μέσα στα απόνερα του πλοίου, κάτω από τις έλκες, σε πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πώς, τι κτλ. Και έτσι ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Υπάρχει ένα βίντεο, είναι μόλις 30 δευτερόλεπτα. Προσέξτε να δείτε τι ακριβώς συνέβη και πραγματικά είναι από αυτά που δεν μπορούν να πιστέψουν κανενός μάτια. Για να το δούμε. Είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε, παιδιά? Το δίνω λοιπόν. Με ανοιχτό μικρόφωνο, παρακαλώ. Με ανοιχτό μικρόφωνο. Λοιπόν, βλέπετε εδώ, έχει προλάβει ο άνθρωπος, έχει ανέβει την μπουκαπόρτα και πάνε οι ναυτικοί του πλοίου, οι εργαζόμενοι, να τον βγάλουν έξω. Συνάμα, η μπουκαπόρτα φαίνεται να σηκώνεται, ήδη έχει σηκωθεί. Ο άνθρωπος γλιστράει, ενώ πέφτει, κρέμεται από την μπουκαπόρτα, δεν του δίνει κανείς χέρι βοήθειας, με αποτέλεσμα, να το ξαναδούμε άλλη μια φορά, εδώ βλέπετε τρέχει, ανεβαίνει στο πλοίο για να προλάβει να μην χάσει το πλοίο. Βλέπετε δύο από τα άτομα οι οποίοι τον σμπρώχνουν, ο ένας μάλιστα επιμένει, η μπουκαπόρτα σηκώνεται, ο άνθρωπος ξανανεβαίνει πάνω στην μπουκαπόρτα του πλοίου και στο τέλος γλιστράει, τον βλέπουν ότι έχει κρεμαστεί, το πλοίο ήδη έχει αναχωρήσει, βλέπετε, προσπαθεί να σκαρφαλώσει πάνω στην πόρτα, δυστυχώς όμως γλιστράει, πέφτει στα νερά και χάνει τη ζωή του. Και ερχόμαστε τώρα
Και αναρωτιέται κανείς και λέει, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος 36 χρονών να χάσει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο, θέλοντας να προλάβει το πλοίο? Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, είναι δυνατόν? Αργοπορημένος επιβάτης, οκ, okay, πρόλαβε, ανέβηκε, προφανώς είχε ειστήριο, αλλά και ειστήριο να μην είχε, μπορούσε να το κόψει μέσα στο πλοίο. Λοιπόν, οπότε δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Τα δύο αυτά άτομα λοιπόν που συλλήφθησαν τελικά, τον σπρώχνουν έξω από το πλοίο. Το πλοίο βέβαια έχει κάνει τις διαδικασίες για τον απόπλου και τελικά ήθελε να ταξιδέψει και το Ηράκλειο και τελικά ο άνθρωπος αυτός χάνει τη ζωή του. Πέστε μου τώρα, ποια δικαιολογία μπορεί να προβάλλουν αυτοί οι δύο ναυτικοί όταν θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, στον ανακριτή και τώρα, ποια δικαιολογία? Ότι τι, ότι δεν είχε ειστήριο? Ας πούμε ότι δεν είχε ειστήριο, κόψε το μέσα στο καράβι. Ότι είχε ειστήριο και το πλοίο αναχωρούσε και πρόλαβε ο άνθρωπος και ανέβηκε. Βάλτε τον μέσα, τι έγινε? Δεν υπάρχει απολύτως καμία δικαιολογία το να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή στα 36, γιατί ξέρω εγώ, ο άνθρωπος πρόλαβε, ανέβηκε στο πλοίο και ζόρζορονά που λένε και στο χωριό μου, να τον κατεβάσεις ενώ το πλοίο αναχωρούσε. Είναι αδιανόητο, δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Η κοινωνία έχει αγριέψει, έχει σαλτάρει ο καθένας. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το φωνικό. Γιατί φωνικό είναι. Γιατί είναι κακούργημα, γιατί είναι δολοφονία, εκπρομελέτης είναι. Πώς το λένε, τι άλλο μπορεί να πει κανείς? Τι, για ποιο λόγο? Λοιπόν, θα πούμε πολύ περισσότερα και θα ενδεχομένως και θα ακούσουμε και θα μιλήσουμε και με κάποιον που εν πάση περιπτώσει έχει να κάνει με με τη δουλειά αυτή. Πριν από όλα αυτά, επειδή έχουμε ένα συγκεκριμένο ραντεβού για να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Δημοφέλειας, τον κύριο Αγγελίδη, τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα κύριε Αγγελίδη. Καλημέρα κύριε Τζέλιο, καλημέρα σε εσάς και τους κλαιτατές σας. Πρωτόγνωρα πράγματα. Είναι γεγονός, είναι δυσάρεστα, δείχνει το πόσο δύσκολη πια είναι η κοινωνία μας και όλους πρέπει να μας προβληματίζουν τέτοιου είδους γεγονότα. Δηλαδή τι να το κάνω τώρα εγώ αυτοί οι δύο ότι θα καταδικαστούν, μπορεί και ισόβια, θα κάτσω 15 χρόνια μέσα, η ανθρώπινη ζωή δεν γυρίζει. Είναι απίστευτο, πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε εικόνες Ελλήνων ναυτικών να σώζουν ζωές. Ναι, αυτό ναι. Το οποίο είδαμε ήταν κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι το οποίο μας εξέπληξε αρνητικά και φυσικά μας στεναχώρησε όλους. Μάλιστα. Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο στα δικά μας, επιτρέψτε μου να πω στην πεζή πραγματικότητα, γιατί όλα τα άλλα, αν φεύγει μια ανθρώπινη ζωή, όλα τα άλλα διορθώνονται, όλα τα άλλα τακτοποιούνται, όλα τα άλλα θα γίνουν. Και εκλογές θα γίνουν και δήμαρχοι θα βγουν και υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι θα βγουν και τα πάντα. Ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του με έναν τρόπο το οποίο δεν ξέρω. Ούτε στα θηρία συμβαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει μια συνέντευξη σε λίγη ώρα, γύρω στις 12 νομίζω, 12.30. Ναι, υπάρχει μια συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση της δεύτερης οργάνωσης του Απόστολου Σίλας Trail Adventure. Ναι. Κάτι το οποίο ξεκίνησε πέρσι. Είναι μια αθλητική, θα έλεγα, και θρησκευτική εκδήλωση, στην οποία συμμετέχουν και βοηθούν η Δημοφέλεια, η Μητρόπολη, το Επιμελητήριο και η Περιφέρεια, σε συνεργασία φυσικά με τους τοπικούς φορείς. Θα μπορούσα να πω ότι αυτή η διοργάνωση καταδεικνύει πώς μπορούμε να προβάλλουμε την πόλη μας όταν συνεργάζονται αγαστά όλοι οι φορείς αλλά και οι τοπικές κοινωνίες, δηλαδή οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι αθλητικοί σύλλογοι και όλοι όσοι εμπλέκονται σε κάτι τέτοιο. Ήταν μια ιδέα που γεννήθηκε με πρωτοβουλία της Δημοφέλειας, με εσάς δηλαδή, και με συνεργασία και με άλλους φορείς όπως είπατε, και φαίνεται να στέφεται με επιτυχία, τουλάχιστον την πρώτη χρονιά πήγε πολύ καλά. Ναι, είναι
Για να σας διορθώσω, δεν ήταν η ιδέα η οποία βοήθησε η δημοφιλία στην υλοποίησή της. Η ιδέα ήταν των τοπικών ανθρώπων και αυτοί πρέπει να έχουν να πάρουν τα ένσημα. Ο σύλλογος δηλαδή εκεί στο... Ο σύλλογος, και αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι δημιουργήσαμε μια οργάνωση την οποία θα επαναλάβουμε φέτος βελτιώνοντάς την, και είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να δημιουργήσουμε ακόμα ένα πολιτιστικό, αθλητικό γεγονός για να προβάλλουμε τουριστικά την πόλη μας. Εγώ είπα ιδέα, κύριε Αγγελίδη, κύριε Πρόεδρε, γιατί ιδέες έχουμε όλοι. Το θέμα είναι πώς υλοποιούνται. Και από τη στιγμή που εσείς συμβάλλατε και συμβάλλετε να υλοποιηθεί αυτό το εγχείρημα, αυτό κάπως έτσι ήθελα να τοποθετήσω. Σωστά, έχετε δίκιο. Το θέμα είναι να μην μένουν στο χαρτί. Ναι, βεβαίως. Να υλοποιούνται. Και για να υλοποιούνται οι ιδέες χρειάζονται συνεργασίες και χρειάζονται σωστές συνεργασίες από όλους. Ναι. Πόσα άτομα λαμβάνουν μέρος? Είναι δύο αποστάσεις, νομίζω. 5 και 20, πόσο είναι? Είναι δύο αθλητικά δρόμενα. Ναι. Το ένα αφορά τους ερασιτέχνες, που είναι ένας αγώνας δρόμου 5 χιλιόμετρων. Ναι. Και το άλλο αφορά επαγγελματίες αθλητές που θα μας επισκεφτούν από όλη τη χώρα. Ναι. Και είναι μια διαδρομή 22 χιλιόμετρων. Η διαδρομή ξεκινάει από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Σταυρού. Ναι. Και η διαδρομή είναι στο δάσος του Σταυρού, σε ένα κομμάτι της παλιάς Εγνατίας, σε ένα πολύ ωραίο σημείο που πραγματικά δίνει τη δυνατότητα και στον αθλητή αλλά και στους επισκέπτες και να δουν τις φυσικές ομορφιές της πόλης μας και να δημιουργήσουν αναμνήσεις και εμπειρίες από την επίσκεψή μας στην πόλη, ιδιαίτερα όταν αυτές συνδυάζονται όχι μόνο με τα αθλητικά δρόμενα αλλά και με τα μνημεία, τον πολιτισμό και τη θρησκευτική παράδοση και ιστορία της πόλης μας. Ξέρετε, προχθές, πηγαίνοντας προς το Σταυρό, συνάντησα μέσα από ένα δρομάκι που ανεβαίνει και βγαίνει στο ΕΚΑΒ, κάπου εκεί, σε εκείνη την περιοχή. Mm-hmm. Μπαίνεις δηλαδή από το δρόμο που φεύγουν για Δράμα και μπαίνεις στο δρομάκι αυτό και βγαίνεις απέναντι στο ΕΚΑΒ. Εκείνο το δρόμο που οδηγεί στην παλιά Εγνατία, είδα μια μεγάλη παρέα τουριστών, πάνω από 10 άτομα, που βγαίναν από εκείνο το δρομάκι, που σημαίνει ότι οι ξένοι που γνωρίζουν και την ιστορία και την αξία μιας τέτοιας παλιάς οδού, δίνουν μεγάλη σημασία, μεγάλη βαρύτητα. Μην κοιτάτε που εμείς οι Έλληνες λίγο τα σλομπάρουμε αυτά τα σημεία. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά είδη τουρισμού. Εγώ θα έλεγα γενικότερα η συγκεκριμένη διοργάνωση ενισχύει την έννοια του εναλλακτικού τουρισμού και οι επισκέπτες του εναλλακτικού τουρισμού έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να επισκεφτούν μια περιοχή 12 μήνες το χρόνο, δεν είναι ανάγκη να είναι οι καλοκαιρινοί επισκέπτες, οι κλασικοί επισκέπτες της πόλης μας. Είναι επισκέπτες με καλά εισοδήματα, γιατί στατιστικά ο αθλητικός τουρισμός κατέχει τις πρώτες θέσεις σε κατανάλωση και δαπάνες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό με τέτοιου είδους δράσεις να επιμηκύνουμε την χρονική περίοδο και να προβάλλουμε την πόλη μας και φυσικά να ενισχύσουμε την τοπική κοινωνία. Γιατί θα έρθει κόσμος, θα έρθουν οικογένειες, θα μείνουν μια μέρα, θα ξοδέψουν, θα χαρούν, θα αποκτήσουν εμπειρίες και θα τους δοθεί η ευκαιρία να ξαναεπισκεφτούν τον τόπο εφόσον όλα πάνε καλά. Και η οργάνωση και η φιλοξενία μας και οι τουριστικές υποδομές μας και η φιλοξενία των κατοίκων της πόλης. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές και θα το ξαναπώ μία ακόμη, ότι σε ξένες χώρες εκμεταλλεύονται ακόμη και ένα βράχο που έκατσε κάποιος ποιητής ή κάποιος αρχαίος. Εμείς έχουμε εδώ αυτό το... Έχετε δίκιο. Ναι, έχουμε την Εγνατία οδό. Αυτό που άμα διαβάζεις την ιστορία και άμα ενημερωθείς, δηλαδή είναι κάτι που σε κάνει να ανατριχιάζεις. Δεν είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ανεπαίσθητο, ας πούμε, ως ιστορία ή ως αρχαιότητα. Είναι γεγονός πως η περιοχή μας έχει τόσο να αναδείξει και να προσφέρει ως ιστορία και ως πολιτισμό. Αναφέρατε αυτό. Υπάρχει το θέατρο των Φιλίππων, υπάρχει το βαπτιστήριο της Λιδίας, υπάρχει η περιοχή απέναντι περίπου από το κλωθεραπευτήριο που έγινε η περιβόητη μάχη των Φιλίππων το 42 π.Χ. που άλλαξε τον ρου της ευρωπαϊκής ιστορίας. Πράγματα τα οποία αν υπήρχαν σε άλλες χώρες που έχουν τουριστική παιδεία, με την έννοια ότι μπορούν να το εκμεταλλευτούν επιχειρηματικά και οικονομικά, θα προσήλκυαν εκατομμύρια επισκέπτες. Δυστυχώς και οι υποδομές μας λείπουν, αλλά
προσπαθούμε, εν πάση περιπτώσει, όσο μπορούμε με τις μικρές μας δυνάμεις να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου και να τα προβάλλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε. Αυτό το τρίπτυχο, κύριε Αγγελίδη, θρησκευτικός, αρχαιολογικός και ιαματικός τουρισμός που έχει η περιοχή είναι κάτι το απίστευτο και επειδή όλα αυτά έχουν τρομερή άνοδο, κυρίως ο ιαματικός τουρισμός αλλά και ο θρησκευτικός, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο, το μεγαλύτερο όπλο που έχουμε στα χέρια μας. Σωστά, έχετε δίκιο και νομίζω ότι πρέπει να επενδύσουμε στο μέλλον σε αυτό το κομμάτι, γιατί θα μας δοθεί μια πρώτη τάξη ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες της περιοχής μας, να επιμηκύνουμε τη χρονική διάρκεια των επισκεπτών και να δώσουμε μια υπεραξία τουριστική και οικονομική στην πόλη μας, πέρα από την κλασική υπεραξία που δίνεται τους τρεις βασικούς καλοκαιρινούς μήνες, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς, λόγω της ομορφιάς της πόλης μας, λόγω της παραλίας, της θάλασσας και όλων των άλλων που μπορεί να προσφέρει σε ένα καλοκαιρινό ταξιδιώτη, να δώσουμε την ευκαιρία η πόλη μας να είναι επισκέψιμη 12 μήνες το χρόνο. Ακούγεται εύκολο, δεν είναι εύκολο, αλλά προς εκεί πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μας. Να λοιπόν που μου δίνετε η ευκαιρία, δράτω με τις ευκαιρίες που σας έχω στη τηλεφωνική γραμμή και μια και είστε υποψήφιος για πρώτη φορά για Δημοτικό Σύμβουλος με το συνδυασμό του κυρίου Μουριάδη και σαν πρόεδρος της Δημοφέλειας και αν και εφόσον ο λαός σας δώσει τη δυνατότητα να είστε στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα με την νικητήρια παράταξη διασμό του κυρίου Μουριάδη, υπάρχει κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού σας που θα μπορούσατε να μας πείτε ακόμη και τώρα ότι ξέρετε σκεφτόμαστε αυτό ή εκείνο ή στον ιαματικό ή στον θρησκευτικό ή στον αρχαιολογικό τουρισμό που έχετε σαν πλάνο έτσι κάπου στο μέλλον? Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να σας απαντήσω τώρα με λεπτομέρειες στα πλαίσια. Ναι, όχι, έτσι γενικότερα ίσως. Ναι, ναι. Μπορώ να σας πω όμως επιγραμματικά ότι εκείνο το οποίο έχει σημασία για μένα είναι να συνεχιστεί η συλλογική προσπάθεια και η πολύ καλή συνεργασία με όλους τους φορείς. Θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό ότι τουλάχιστον ως πρόεδρος της Δημοφέλειας κατάφερα να έχω επικοινωνία, επαφή και συνεργασία με όλους τους θεσμικούς φορείς, ξεκινώντας από το επιμελητήριο το οποίο είναι, ναι, εκτός σπίτι μου, γιατί από εκεί προέρχομαι, τον Εμπορικό Σύλλογο, την Περιφέρεια, τη Μητρόπολη. Με όλους αυτούς τους φορείς, όσο η συνεργασία είναι πιο σφιχτή και πιο αγαστή, μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα που μου θέσατε, ειδικά για τον ιαματικό τουρισμό, που πραγματικά είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να αναδείξουμε πολύ περισσότερο, μην ξεχνάτε ότι μετά την λήξη της λουτρικής περίοδου, ξεκινάει το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα αξίας περίπου 3 εκατομμυρίων, το οποίο θα αναβαθμίσει πλήρως όλες τις δομές του πλουθραπευτηρίου και σε ένα χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορώ να προσδιορίσω με ακρίβεια, ενός 1,5 χρόνου περίπου, θα μιλάμε για μια διαφορετική υποδομή, για μια διαφορετική εγκατάσταση, η οποία δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα από παρόμοιες εγκαταστάσεις που έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν, αλλά θα είναι τόσο αναβαθμισμένη που πραγματικά θα προβάλλει όχι μόνο τον ιαματικό τουρισμό, αλλά και την περιοχή μας, δεδομένου ότι ο επισκέπτης είναι πολύ κοντά σε αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως, το ιστορικό τρίγωνο το οποίο περιλαμβάνει τους Φιλίππους, το βαπτιστήριο της Λιδίας, το πλοιοθεραπευτήριο, τον Τικιλιτάς, τη μάχη των Φιλίππων. Δηλαδή, ένας επισκέπτης έχει μέσα σε μισή ώρα να δει και να μάθει τόσα πολλά πράγματα που λίγες περιοχές στον κόσμο μπορούν να το προσφέρουν. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Πόσα κρουαζερόπλοια περιμένουμε ακόμα? Τον ακριβή αριθμό δεν το ξέρω, είναι περίπου κοντά σε 35 με 40. Εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι το τελευταίο κρουαζερόπλοιο θα ελιμενιστεί στην πόλη μας στις 17 Νοεμβρίου. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε ακόμα χρόνο και θα έχουμε αρκετά κρουαζερόπλοια ακόμα. Ναι. Μέχρι και ο 007 μας επισκέφτηκε χθες, προχθές. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό όσο και αν ακούγεται, πώς να πω, είναι πολύ σημαντικό το να επισκέφτω την πόλη. Φυσικά. Μα και αυτό μέσω ενός φίλου του που έχει καταγωγή, λέει, από την Καβάλα. Ακριβώς. Ήταν αυτή η ευτυχή σύμπτωση. Ναι. Το να έρχονται διάσημοι άνθρωποι από το χώρο του θεάματος, του κινηματογράφου, των τεχνών, της πολιτικής, του αθλητισμού, είναι κάτι που προβάλλει την πόλη μας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν χιλιάδες ακόλουθους, εκατομμύρια ακόλουθους στα μίντια. Και είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να διαφημιστεί η πόλη μας. Μην ξεχνάτε ότι στο παρελθόν διάφορα μέλη της Ελλάδας, παράδειγμα η Ήδρα, έγινε διάσημη παγκοσμίως από μια ταινία της Σοφίας Λόρεν, ναι, ας πούμε, ναι, τη δεκαετία του 50. Όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, τελικά είναι αλήθεια ότι
η επισκεψιμότητα από επώνυμους ανθρώπους βοηθάει γιατί πάρα πολύ. Κύριε Αγγελίδη, η Μύκονος γιατί έγινε διάσημη? Μην τρελαθούμε τώρα. Από κάποιους. Εγώ είμαι όπως και εσείς και όλοι μας, είμαστε Έλληνες και υποστηρίζουμε τον τόπο μας. Και τη Μύκονο και την κάθε Μύκονο. Αλλά εγώ μόνο σαν επίσκεψη θα πήγαινα στη Μύκονο. Δηλαδή δεν έχει κάτι το οποίο αμάρε, παιδί μου. Θα βάλω εγώ τώρα τη Μύκονο με τη Θάσο, που είναι ένα καταπράσινο νησί και έχει παραλίες ακόμη και στα πιο μικρά σημεία, τα οποία ζηλεύει ακόμη και ο ύψιστος. Να το πω έτσι, συγχωρέσει ο Θεός. Δηλαδή τώρα, αλλά έγινε από τις διασημότητες που φτάσαν στο νησί και έγινε όλη αυτή η προβολή κτλ. Έτσι, έτσι είναι. Το διεθνές jet set καθορίζει και τους προορισμούς, τους αναβαθμίζει και τους κάνει παγκοσμίως γνωστούς. Μάλιστα. Λοιπόν, καλό αγώνα για το υπόλοιπο, γιατί από αύριο μπαίνουν και δεσμεύσεις. Μπαίνει κόφτη στις εμφανίσεις σας, να το προσέξετε. Ακριβώς. Από αύριο τα μεσάνυχτα. Πρέπει να το προσέξουμε. Λοιπόν, έτσι. Εγώ να ευχηθώ καλό αγώνα σε όλους και σε όλους τους συνδυασμούς. Θεωρώ πως είναι θετικό το ότι υπάρχουν αρκετοί συνδυασμοί. Θεωρώ πως είναι θετικό που πολλοί συμπολίτες μας συμμετέχουν σε ψηφοδέλτια άλλων συνδυασμών. Σημαίνει πως υπάρχει μια διάθεση προσφοράς. Αυτό το οποίο θα ευχηθώ και τελειώνοντας να πω, εύχομαι καλό αγώνα σε όλους και να κρίνει ο λαός τις υποψηφιότητες και μακάρι να δημιουργηθεί ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο να είναι δημιουργικό, να είναι ενωτικό και όλοι χωρίς προσωπικές αντιπαραθέσεις αλλά με γνώμονα το συμφέρον της πόλης μας και μόνο να συνεργαστούμε αφήνοντας στην άκρη είτε αντιπαραθέσεις είτε προσωπικές πώς να πω, κακίες, φιλοδοξίες και τα λοιπά, ναι. Να συνεργαστούμε για το καλό της πόλης. Μάλιστα. Καλημέρα κύριε Αγγελίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Τζέλιο, σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα και στα γεια πρόσταση. Σας. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα να αναφερθούμε σήμερα μέχρι τις 12. Διαφημίσεις. Επανήλθαμε εδώ ζωντανά και για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους και έχουν συντονιστεί με την εκπομπή Πρώτο Θέμα, να αναφερθούμε σε αυτό το τραγικό περιστατικό με ένα νεκρό 36 ετών ο οποίος θέλοντας να ταξιδέψει για το Ηράκλειο στο λιμάνι του Πειραιά ήτανε κατά κάποιο τρόπο αργοπορημένος. Την τελευταία στιγμή πριν σηκωθεί ο καταπέλτης του πλοίου πρόλαβε, ανέβηκε πάνω στον καταπέλτη, έφτασε δηλαδή στο πλοίο και εκεί έγινε αυτό το τραγικό περιστατικό με τον 36χρονο νεκρό. Πώς? Θα το ξαναδούμε λοιπόν άλλη μια φορά για σας που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Με ανοιχτό μικρόφωνο παρακαλώ για να εξηγώ τι βλέπουμε για την εθολή εικόνα από μια μακρινή κάμερα. Εδώ λοιπόν κοιτάξτε τον επιβάτη τρέχει, ανεβαίνει στο πλοίο, τρέχουν οι δύο ναυτικοί και τον βγάζουν έξω από τον καταπέλτη που εντωμεταξύ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για αναχώρηση στο πλοίο. Όμως ο επιβάτης έχει προλάβει και έχει ανέβει. Και θα μπορούσαν κάλλιστα να τον αφήσουν να μπει στο πλοίο κανονικά. Όμως το σμπρώχνουνε, ο επιβάτης κρέμεται από την μπουκαπόρτα, όπως βλέπετε, και πέφτει μέσα στα απόνερα του πλοίου, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Μία ακόμη φορά βλέπουμε το βίντεο, τον βγάζουν έξω οι δύο ναυτικοί του πλοίου, πατάει στην προβλήτα του λιμανιού, καταφέρνει όμως και ξαναανεβαίνει, ενώ το πλοίο, επαναλαμβάνω, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία του απόπλου, με αποτέλεσμα να κρεμαστεί, να μην του δίνει κανένας χέρι βοηθείας για να σωθεί και τελικά χάνει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο που δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Δεν έχουμε δει, έχουμε δει όλοι μας πράξεις οι οποίες πολλές φορές
καταλήγουν σε ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους, αλλά αυτό το πράγμα δεν το έχουμε ξαναδεί και ενδεχομένως δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Εδώ υπάρχει ένα άλλο βίντεο, το οποίο τώρα το είδα κι εγώ, για να δούμε τι ακριβώς έχει καταγράψει αυτό το βίντεο. Βλέπετε εδώ λοιπόν, από ένα άλλο βίντεο, κάποιος κάθεται πάνω στο πλοίο, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ο άνθρωπος έχει πέσει στη θάλασσα, ο επιβάτης, και κανείς δεν κάνει το παραμικρό. Ο άνθρωπος έχει χαθεί. Έχει τελειώσει. Το πλοίο είναι ακόμη εκεί στην προβλήτα, μόλις έχει ξεμακρύνει, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, εδώ τώρα σε αυτό το βίντεο που βλέπουμε, είναι την ώρα που έρχεται, δεν νομίζω, έχει δέσει το πλοίο, έχει δέσει μετά το δυστύχημα, μάλιστα. Έχει δέσει μετά το δυστύχημα, έχει σταματήσει δηλαδή. Ο άνθρωπος βέβαια έχει χαθεί και είχε όλο αυτό το εγχείρημα τραγικότατο τέλος. Συνελήφθη ο καπετάνιος και το πλήρωμα. Θα μου πείτε τώρα, ο καπετάνιος δεν νομίζω ότι φταίει, διότι ήταν στη διαδικασία στο να αναχωρήσει. Δεν τον ενημέρωσε κανείς. Βέβαια, ο καπετάνιος βλέπει, πρέπει να πούμε από πάνω από το, από την γέφυρα, βλέπει τι ακριβώς γίνεται και θα μπορούσε ενδεχομένως να σταματήσει το πλοίο, να σταματήσει δηλαδή την διαδικασία, κάτι που δεν έκανε. Τώρα βέβαια αυτό δεν είναι δικιά μας δουλειά. Αυτό γιατί κόλλησε τώρα και δεν κουνιέται. Θα σταματήσει λοιπόν, να σταματήσει λοιπόν τη διαδικασία και να μην υπάρχει όλο αυτό το κακό που έγινε στο λιμάνι του Πειραιά. Λοιπόν, γιατί μου κόλλησε αυτό ρε εσύ Γιώργο και δεν κουνιέται. Το ποντίκι, η εικόνα γενικότερα. Δεν τη βλέπεις εκεί ότι είναι κολλημένη. Τι να κάνω. Ποιο να... Δεν ούτε πατιέται ούτε... Δεν μπω καμιά άλλη λέξη. Λοιπόν, να, κάτι έγινε τώρα. Μάλλον θα κουνήθηκε. Εντάξει. Α, ήταν από μέσα. Αυτά δυστυχώς έγιναν στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν είναι, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν... Ζούσε σε εργατικές κατοικίες, λέει, στο Λασίθι. Είχε κόψει εισιτήριο ο 36χρονος και όμως τον πέταξαν στη θάλασσα με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Ήτανε, λέει, διακοπές, επέστρεφε για δουλειά, λέει, ο αδερφός του. Τον αγαπούσε, λέει, όλος ο Άγιος Νικόλας. Και άμα τον αγαπούσε όλος ο Άγιος Νικόλας, μάλλον ο Άγιος Νικόλας, ο Άγιος, όχι η περιοχή, ο Άγιος Νικόλας, μάλλον δεν τον αγαπούσε και ιδιαίτερα. Ξέρω εγώ τι να πω. Ήταν μέλος μιας πολυμελούς οικογένειας που έκανε ό,τι δουλειά μπορούσε. Για ανθρωποκτονία από κοινού κατηγορούνται καπετάνιος και τρία μέλη του πληρώματος. Τι να το κάνω, όπως λέμε, τι να το κάνω. Δεν έχει να κάνει δηλαδή το ότι... είναι κάτι το οποίο χάθηκε η ανθρώπινη ζωή. Τι να το κάνω τώρα που συνελήφθησαν, που κατηγορούνται, που το ένα, που το άλλο. Ναι. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Αυτό συνέβη λοιπόν το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι και αύριο, σήμερα λέει είναι η κορύφωση. Και αύριο θα υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα στις ίδιες περιοχές, στη Σκιάθο, στο Βόλο, στη Μαγνησία γενικότερα, στη Θεσσαλία. Δίχως ρεύμα και νερό είναι όλες αυτές οι περιοχές. Θα δούμε σε λίγο περισσότερα βίντεο από την εξέλιξη του καιρού εκεί σε αυτές τις περιοχές, που υπάρχουν τεράστιες ζημιές. Τεράστιες όμως, στο Βόλο. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Αγγελόπουλος, ο Ντάνος, όχι, αφήστε το αυτό, δεν είναι ώρα για τέτοια. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ.
Θα πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ το οποίο έχει να κάνει με αυτό που λέμε καθημερινότητα. Θα πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ με αυτό που έχει να κάνει με την τρομερή έλλειψη παιδείας που έχουμε ως άνθρωποι. Θα πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ το οποίο βάζουμε τα χεράκια μας και καταστρέφουμε και βγάζουμε τα ματάκια μας. Όλες αυτές οι καταστροφές που γίνονται στον πλανήτη δεν είναι τυχαίες. Ο πλανήτης έχει αλλάξει. Η φύση μας εκδικείται. Τα έχουμε ξαναπεί δεκάδες, εκατοντάδες φορές. Η φύση μας εκδικείται και από τη στιγμή που άρχισε να μας εκδικείται η φύση, ούτε ψήλο στο κόρφο μας. Γιατί η φύση, όσα δισεκατομμύρια και να είναι ο πλανήτης, άλλη τόση και άλλη τόση και άλλη τόση και άλλη τόση, διπλάσια, τριπλάσια, τετραπλάσια δύναμη έχει από την ανθρώπινη φύση. Το έχει αποδείξει άλλωστε, με ποικίλους τρόπους. Κοιτάξτε τι γίνεται στο Βόλο, στη Λάρισα, στη Σκιάθο, στα αυτά, και τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, χώρες. Τα δείχνουμε. Μπράβο. Και εμείς καταγράψαμε ένα ακόμη βίντεο, εκτός από αυτά που σας δείξαμε χτες, για να δείτε ότι δυστυχώς δεν βοηθάμε με όλες αυτές τις εικόνες που καταγράψαμε. Παρακαλώ. Είπαμε ότι βρισκόμαστε στο παραδίπλα πάρκινγκ, όχι το τσιμεντένιο, το χωμάτινο, εδώ στον Πάτη, στην Καβάλα. Έτσι, μην ξαναλέμε ένα από τα ομορφότερα μπαλκόνια, το διαπιστώνετε κι εσείς. Κοιτάξτε εδώ ρε παιδιά, τι γίνεται. Ουδής έχει ενδιαφερθεί, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει ποιος, δεν με ενδιαφέρει, ειλικρινά σας μιλάω και φαντάζομαι και εσάς. Ουδής ενδιαφέρεται να φέρει εδώ ένα συνεργείο, να έρθει ένα σύλλογος με δύο τσουγκράνες, δεν ξέρω, κάτι τέλος πάντων, για να καθαριστεί αυτός ο χώρος που από προφυλακτικά, τσιγάρα, μπύρες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, εδώ έρχονται οι ερωτιάριδες της Καβάλας, για να σας το πω πιο απλά, και αφού, πώς το λένε, ικανοποιήσουν τις σεξουαλικές τους ορέξεις, παίρνουν μαζί τους ό,τι παίρνουν, τα τσιγάρα τους, το νερό τους, τις πορτοκαλάδες τους, τα ποτά τους, και τα τετράποδα αυτά πετάνε τα σκουπίδια όταν φεύγουνε, τα πετάνε εδώ, κάτω. Δεν μπορούν να τα βάλουν σε μια σακουλίτσα δηλαδή και να τα πάρουνε. Τελικά είμαστε πολύ ερωτικοί εδώ στην Καβάλα. Βλέπω πάρα πολλά κουτιά από προφυλακτικά. Μπράβο παιδιά. Οι ερωτικές σας επιδόσεις είναι πάρα πολύ ικανοποιητικές. Μπράβο. Μπράβο, σε αυτό δεν έχω να πω κάτι. Όλα και όλα. Να τα λέμε και αυτά. Έτσι. Αλλά, βρε άχρηστα κορμιά, δηλαδή τόσο κόπο σας κάνει να μαζέψετε όλα αυτά και να τα αποθέσετε σε έναν κάδο. Παλιά, με δική μου πρωτοβουλία, τις εκπομπής είχαμε βάλει και έναν κάδο, τον οποίο βέβαια αποσύραν από εδώ, σου λέει, αφού δεν τα πετάνε μέσα, τι να τον έχουμε εδώ πέρα, κάπου αλλού θα χρειαστεί περισσότερο. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, ό,τι μπορείς να φανταστείς υπάρχει εδώ πέρα. Έτσι, εντάξει. Τι να σας δείξω δηλαδή, κάποια στιγμή, ξέρετε, κουράζεται και το μάτι να βλέπει τόσα έσχη, τόσα σκουπίδια κάτω από τις ρίζες των πεύκων, θα το ξαναεπαναλάβω για μια ακόμη φορά. Κι όμως υπάρχει αυτή η εικόνα σε ένα σημείο το οποίο να ερχόσουν να δω, να κάτσεις, να γουστάρεις, επιτρέψτε μου την έκφραση, τη θέα, τον αέρα, τον καθαρό. Εδώ μόνο ο καθαρός αέρας δεν είναι. Εδώ θυμίζει περισσότερο, επιτρέψτε μου, θα το πω, δεν αντέχω, πορνείο. Πορνείο, διότι θα μου πεις τώρα, στο πορνείο υπάρχει και μια καθαριότητα και μια σειρά. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Εάν
είπαμε κάτι υπερβολικό, συγχωρέστε μας, αλλά δεν νομίζω. Έτσι δεν είναι. Και πρέπει να πω κάτι σε κάτι ζωηρά κορίτσια και αγόρια, ζωηρά σε εισαγωγικά θέλετε. Μην πετάτε τα προφυλακτικά έτσι κενά που λένε και τα, γιατί μπορεί να είναι καμιά καρπερή και να μείνει και έγκυος και να έχουμε άλλα. Ναι. Είναι, μπορεί να υπάρχει έτσι μεγάλη δόση ηρωνίας σε αυτά που λέμε, αλλά πώς να αντιμετωπίσεις μια τέτοια κατάσταση. Πώς αλλιώς, αν δεν την αντιμετωπίσεις και με λίγο μια δόση χιούμορ, θα, δεν ξέρω, θα, είναι κάποια πράγματα που δεν βρίσκεις λέξη να χρησιμοποιήσεις, ρε παιδί μου, μπροστά σε αυτές τις εικόνες και αυτές και τις χθεσινές και τις προχθεσινές που δείξαμε. Δεν βρίσκεις λόγια. Άρα, όταν εσύ συμπεριφέρεσαι, εσύ, εγώ, ο καθένας μας, συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον ανέσχυτο τρόπο εναντίον της φύσης, η φύση τι θέλετε να κάνει. Πάμε διαφημιστικό. Για να πάμε λίγο στο μέτωπο των πλημμυρών. Δυστυχώς, εκτός από τον κτηνοτρόφο που έχασε χθες τη ζωή του προσπαθώντας να περάσει ένα μεγάλο ρέμα το οποίο είχε φουσκώσει από τη βροχή, εκτός από έναν αγνοούμενο, 46 ετών νομίζω, και εκτός από δύο ακόμη ηλικιωμένους αγνοούμενους, υπάρχει και μία δεύτερη νεκρή γυναίκα στη Μαγνησία, η οποία βρέθηκε καταπλακωμένη από φερτά υλικά στο σπίτι της. Άρα λοιπόν, με τις εικόνες, τις συγκλονιστικές που είδαμε και χθες και θα δούμε και σε λίγο μερικές από αυτές, οι νεκροί σίγουρα μέχρι στιγμής είναι δύο, αλλά υπάρχουν και τρεις αγνοούμενοι. Και όταν λέμε αγνοούμενοι, εγώ το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, το αγνοούμενος σημαίνει και ότι δεν μπορεί να έχει πολλές ελπίδες για να βρεθεί κάποιος που δεν βρίσκεται, ας πούμε, μέσα στην πρώτη ώρα, δεύτερη ώρα, τρίτη ώρα, τέταρτη ώρα, πέμπτη, δέκα ώρες. Είναι λίγο δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, ας μην γινόμαστε μάρτυρες, προφήτες κακών ειδήσεων. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, υπάρχει και μία δεύτερη νεκρή ηλικιωμένη και υπάρχουν και τρεις αγνοούμενοι μέχρι στιγμής. Πάμε λίγο πίσω στο θέμα που είδαμε πριν από λίγο και να δούμε από τους ελαχίστους μετρημένους στα δάχτυλα, είτε άντρες είτε γυναίκες, οι οποίοι είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είδατε προηγουμένως στο ρεπορτάζ εκεί πάνω από τον Πάτη. Είναι άνθρωποι με ευαισθησίες που τουλάχιστον όσον αφορά τη γειτονιά τους, αλλά φαντάζομαι και σε άλλα σημεία, προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να μαζέψουν ό,τι κάποιοι άλλοι με περισσή ευκολία, είτε περνώντας με το αυτοκίνητο, είτε περνώντας με τα πόδια, κάνουν μία έτσι και το πετάνε μέσα στο δάσος. Για δώσ' το λίγο, σε παρακαλώ. Θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε, να πούμε δύο κουβέντες. Αυτό, καταρχάς, θέλετε να δείτε λίγο πιο πάνω για να ακουγόμαστε. Μπας και διδάξουμε λίγο σε κάποιους να κατέβω κι εγώ πιο κάτω. Εδώ, μην αγχώνεστε. Ναι, πείτε μου λίγο, τι σας κάνει να κάνετε αυτή την πρωτοβουλία, να πάρετε αυτή την πρωτοβουλία. Απλά πράγματα. Είναι στο σπίτι μας, γύρω-γύρω, ο καθένας λίγο ανέβαζε το χέρι του και καθαρίζαμε. Και δεν περιμένουμε όλα να τα κάνει. Εδώ ποιος θα θέλει να καθαρίσει. Ναι, το ίδιο κάνω κι εγώ. Πολίτης, ναι, το ίδιο κάνω κι εγώ στη γειτονιά μου. Αλλά πιστεύετε. Ναι. Βλέπω ότι έχετε μαζέψει αρκετό σκουπίδι, ας πούμε. Και αυτό γίνεται σχεδόν κάθε 15 μέρες, δεν είναι. Ναι. Και αυτό το σκουπίδι, όπως λέω κι εγώ πολλές φορές,
ούτε το στέλνει από πάνω από τον ουρανό με βροχή, ούτε εμείς οι άνθρωποι το κάνουμε. Και δυστυχώς οι ίδιοι άνθρωποι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά θα πιούν τις μπύρες τους, θα τις πετάξουν στο ίδιο σημείο κάθε μέρα. Ίσως επειδή ξέρουν ότι κάποιος θα περάσει να τα μαζέψει γι' αυτό. Αλλιώς... Ναι, αλλά εδώ, εδώ, αυτό το σημείο που πατάω και πατάτε, είναι σαν πυρατοποθήκη, ας πούμε. Ένα... Ακριβώς. Εδώ είναι το μόνο, τέτοια μικρά άλση μέσα στο περιμετρικά της πόλης είναι λίγα. Αν δεν προσέξουμε και τα αφήσουμε να καούν και αυτά. Ναι. Τι να πω, γιατί όμως εγώ αυτό που με πειράζει και με ενοχλεί είναι γιατί περισσότεροι άνθρωποι όπως εσείς, όπως εγώ να βάλω και τον εαυτό μου που το κάνω, δεν το κάνουν αυτό το πράγμα για να γλιτώσουμε από αυτή την κακή κατάσταση που υπάρχει στη χώρα μας. Γιατί πάντα περιμένουμε κάποιος άλλος ότι θα πάει να το κάνει ή ότι πάντα για όλα θα πρέπει να φροντίζει ο Δήμος, το κράτος. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Αν καεί αυτό το κομμάτι που είναι η γειτονιά σας, θα πλήξει εσάς. Και όχι μόνο εσάς, αλλά... Τα παιδιά μας. Έτσι, δηλαδή αυτά άμα καούνε, πόσα χρόνια θέλει να ξαναγίνουν. Μάλιστα. Αλλά και πέρα από τη φωτιά που ας πούμε ότι είναι κάτι δυσκολότερο να γίνει, η καθαριότητα. Πώς αντέχουν να βγαίνουν από τα σπίτια τους και να βλέπουν όλη τη βρωμιά γύρω-γύρω και να ναι. κάνουν κάτι. Και βέβαια τη μεγάλη ζημιά την κάνουν τα πλαστικά που φαντάζομαι στη σακούλα που έχετε μαζέψει. Πλαστικά. Έχει και... Πλαστικά. Πλαστικά και αλουμίνιο, μέταλλα, τα τενικεδάκια αυτά που πίνει ο καθένας και τα πετάει μέσα και δεξιά. Μάλιστα. Ακόμη και τα χαρτιά τους, έτσι. Ναι. Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ. Ένας από τους λίγους, όπως είπαμε, έτσι, που ευαισθητοποιείται έστω και στη γειτονιά του και μαζεύει σε σακούλες όλα αυτά που εγώ, εσείς, ο Α, Β, πετάμε καθημερινά, κάτω από τις ρίζες των Πεύκων. Έτσι, με ελαφρά την καρδία. Λοιπόν, για δώσε αυτή τη φωτογραφία λίγο από την Μαγνησία. Εδώ κοιτάξτε. Τι έχει κάνει η βροχή. Έχουν φύγει δρόμοι, έχουν φύγει, πώς το λένε, τυχεία. Έχουν φύγει τα πάντα εδώ. Μοιάζει σαν να πέρασε μια πολεμική μηχανή και έχει βομβαρδίσει τα πάντα. Λοιπόν, πιο κάτω έχουμε ένα βίντεο από το λιμάνι, το οποίο είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Έχει χαθεί το λιμάνι. Και ακόμη φυσικά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ακόμη δεν έχει τελειώσει τίποτα, διότι όπως είπανε μετρολόγοι, το αποκορύφωμα της κακοκαιρίας είναι σήμερα και βρέχει ασταμάτητα στην περιοχή και δεν ξέρουμε τι άλλο θα δούμε με αυτή την κακοκαιρία σε όλες αυτές τις περιοχές. Υπάρχουν κάποια ακόμη έτσι, μικρά βίντεο που μπορούμε έτσι, να πάρουμε μια εικόνα για να δούμε τι γίνεται. Πραγματικά, δηλαδή, εδώ κοιτάξτε από αυτό το βίντεο. Κοιτάξτε νερό που κατεβάζει. Τι μπορεί να αντισταθεί δηλαδή, γιατί το κόβεις το βίντεο, θα σου πω εγώ αγόρι μου καλό, μη με τρελαίνεις, άστο λίγο, εκεί έχει σημασία, δεν έχει σημασία να δουν εμένα οι φίλοι τηλεθεατές. Λοιπόν, βλέπετε τι γίνεται, άντε τώρα να σταματήσεις τη μανία, την καταστροφική μανία αυτού του υγρού στοιχείου. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση, κακά τα ψέματα. Ό,τι βρίσκει στο διάβα του, το εξαφανίζει. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω να δούμε τι άλλο θα δούμε. Αυτά όλα συμβαίνουν εκεί, στην Μαγνησία και όχι μόνο, και στην Σκιάθο, παραδίπλα στο νησί. Παραδίπλα, εντάξει.
Έχουμε ένα ακόμη βίντεο. Να δούμε και αυτό. Να δούμε και αυτό. Εδώ κοιτάξτε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Όσο και να δούμε εικόνα, δεν αλλάζει. Η εικόνα είναι ίδια σε αυτή την περιοχή. Πολύ νερό. Αυτό που ακούσαμε χθες, το στοιχείο που είπε ότι όσο βρέχει στην Αθήνα σε 2,5 χρόνια θα βρέξει σε 2-24 ώρα εκεί στην περιοχή, είναι αδιανόητο, δηλαδή να το ακούει κανείς έτσι όπως ακούγεται, και όμως είναι αλήθεια. Αυτά έτσι από την κακοκαιρία, εκεί που πλήττει την περιοχή, και άλλες περιοχές βέβαια, όχι μόνο εκείνη, και δυστυχώς μέχρι τώρα υπάρχουν 2 νεκροί επιβεβαιωμένοι και 3 αγνοούμενοι. Που το αγνοούμενος, εμένα, δεν θέλω, επαναλαμβάνω, να γίνω μάρτυρας κακών, αλλά με παραπέμπει στο ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορεί και να μην υπάρχουν στη ζωή. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια. Πάμε να αλαφρύνουμε. Ναι, αφού κάνουμε το διαπιστωτικό κτλ., θα χαλαρώσουμε λίγο, να δούμε έτσι 1-2 θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με διάφορες εκδηλώσεις που συνεχίζονται στην περιοχή μας. Πριν από αυτό όμως, θέλω να σας πω ότι όλους εσάς που δεν έχω απολύτως τίποτα με τον καθένα, ίσως μόνο για την επιλογή το να ψηφίσει κανείς Σπαρτιάτες, ακόμη και νίκη, πρέπει, παιδιά, να καταλάβουμε επιτέλους, να ξυπνήσουμε, αν θέλετε, πέστε το και έτσι, ότι κανείς δεν μπορεί να ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την πατρίδα, για τη χώρα. Βλέπετε τι καταστάσεις συμβαίνουν και θα συμβούν ακόμα με τους Σπαρτιάτες. Α, συγγνώμη, έκανα λάθος, ξαναγυρίζω. You foul. Ναι, από τους 5 που φύγανε ξαναγύρισαν οι 3. Έδωσε τις εντολές από τις φυλακές ο Ηλίας. Ο ένας απειλεί τον άλλον, και όταν είδαν ότι πάει να χαθεί και η κρατική επιχορήγηση γύρω στα 1,5 εκατομμύριο που θα δοθεί γύρω στον Απρίλιο και τα λοιπά, σου λέει πού πάμε. Εκτός από την επιχορήγηση θα είναι και τα μηνιάτικα. Χάνονται αυτά τα μηνιάτικα όταν ο άλλος με το ζόρι παίρνει 600-700 ευρώ. Αυτοί παίρνουν κοντά στις 8 με 10.000 καθαρά. Χάνονται αυτά τα λεφτά. Και εσείς κάθεστε και πιστεύετε ότι οι Σπαρτιάτες, ο Κασιδιάρης, θα τους βάλει στην τάξη. Ακούσατε τι είπε ο Στίγκας, ότι πηγαίνανε 3 χιλιάρικα στον Κορυδαλό. Πού πηγαίνανε? Στον ξάδερφο του διευθυντή? Πού πηγαίνανε? Σταματήστε να τρώτε αμάσιτο το άχυρο. Αν θέλετε να το φάτε και γουστάρετε, κάντε το. Αλλά μην το τρώτε τουλάχιστον αμάσιτο. Είναι κρίμα. Εν έτη 2023, τον 21ο αιώνα, να τρώμε το άχυρο αμάσιτο. Είναι κρίμα. Θεωρώ ότι ένα σχετικό IQ το έχουμε όλοι μας. Οπότε δεν νομίζετε ότι μας εκμεταλλεύονται με το χειρότερο τρόπο? Λοιπόν, θα δούμε κι άλλα σε λίγο. Αφού πρώτα κάνουμε μία βόλτα στην αγορά και επιστρέψουμε με διάφορα βίντεο που έχουμε στην διάθεσή μας. Λοιπόν, επαναρχόμαστε, κυρίες και κύριοι, ζωντανά εδώ στην εκπομπή Πρώτο Θέμα, και πάμε σε μια συνέντευξη τύπου που έχει ο υποψήφιος για τη Δημαρχία της Καβάλας, ο κύριος Μάκης Παπαδόπουλος. Τι?
Καλά, προηγουμένως πόση ώρα είχε που αυτό, δεν άρχισαν ή τέλειωσαν. Δώσε μας τη ζωντανή αυτή που μας δίνει. Τι βγάζουν, λέει, φωτογραφίες. Μάλιστα. Λοιπόν, τι 10 λεπτά. Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Με όλο αυτό το κακό που γίνεται παγκόσμια και σας δείξαμε βίντεο και από άλλες χώρες, και από την Ταϊβάν, και από την Αμερική, και από την Ισπανία, και από την... Στην Ισπανία έχει... οι νεκροί έχουν φτάσει, νομίζω, στους 5, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, κάποιοι, πόσο πολύ αυτό το πράγμα με κουράζει, ειλικρινά σας μιλάω, πόσο πολύ με κουράζει. Βγαίνει τώρα ο εκπρόσωπος τύπου ένας νεαρός που είναι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ και λέει ο κύριος Μητσοτάκης δεν ζήτησε μια συγγνώμη ούτε για τις φωτιές, ούτε για τις πλημμύρες και το αυτό. Και όταν ζητάει συγγνώμη λένε, α, με ένα συγγνώμη προσπαθεί να καλύψει ξέρω εγώ τι. Δεν ζητάει συγγνώμη, λέει, ούτε ένα συγγνώμη δεν ζήτησε. Και για ποιο πράγμα να ζητήσει συγγνώμη, ρε Λεβέντες, ο Μητσοτάκης, που εγώ δεν θα κάνω τον εκπρόσωπο του Μητσοτάκη, αλλά λέμε τώρα, έτσι, κουβέντα να γίνεται. Για ποιο πράγμα να ζητήσει συγγνώμη, για τις καταστροφές που υπάρχουν από το νερό που πέφτει εκεί στη Μαγνησία, στη Λάρισα κτλ. Και όλοι οι επιστήμονες έχουν μείνει ευρόντιτοι, γιατί τέτοιο νερό δεν έχει ξαναπέσει ποτέ στα χρονικά. Από ποιο πράγμα να ζητήσει συγγνώμη, τι να κάνει ο Μητσοτάκης δηλαδή. Να σηκώσει παντού ντουβάρια, τσιμεντένια ντουβάρια, να κάνει οχυρώματα με τσιμέντο και να μην φαίνεται ούτε χωριότα αυτά για να μην πλημμυρίσουνε. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε, τις αηδίες που κάνετε αντιπολίτευση, αντί να κάνετε μια σωστή αντιπολίτευση και να ξέρετε τι γίνεται. Τι είναι αυτά που λέτε. Για πέστε μου λίγο να καταλάβω. Από ποιο πράγμα να ζητήσει συγγνώμη ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης. Για πείτε μου λίγο. Ε! Άντε πια κουράστηκα με αυτή τη βλακεία να πούμε που. Πήγε και ο Στέφανος ο Κασελάκης, φόρεσε ένα τζιν παντελονάκι, σήκωσε και λίγο τα πόδια από κάτω, το ρεβέρ τέλος πάντων, όπως το λένε, φόρεσε και ένα άσπρο πουκάμισο και πήγε μόνο στον Εύρο να κάνει, λέει, περιοδεία στις φωτιές. Βρε καλέ μου Στεφανάκο, βρε όμορφό μου παλικάρι, τι δουλειά έχεις εσύ στον Εύρο τώρα να κάνεις τι, να δείξεις ότι επειδή έχετε εκλογές, να πάει να δει ότι πήγε στον Εύρο και εσύ και έκανε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Πάμε σε μια συνέντευξη τύπου με τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο. Για πάμε. Μέλη τη δημοτική ομάδα και υποψήφι του συνδυασμού. Δίνουμε τον λόγο στον επικεφαλή τη παράταξη, ο τόπο τη ζωή μα, δημοτικό συμβουλική υποψήφιο δήμαρχο, Μάκη Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ. Φίλε και φίλοι, 10 χρόνια από την ίδρυση του τόπου τη ζωή μα και 9 χρόνια αγώνα. Μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, με σχέδιο, με συνέπεια, με δημιουργική αντιπολίτευση, είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ. Από τον Μάρτιο του 2023 παρουσιάσαμε το πρώτο τεύχος του προγράμματος της παράταξης, ένα σχέδιο με 15 άξονες προτεραιότητας και ένα συνεκτικό σύνολο έργων και παρεμβάσεων. Δηλώνοντας έτσι την πίστη μας πως ο Δήμος Καβάλας μπορεί και πρέπει να κάνει την διαφορά, μπορεί και πρέπει να κάνει το άλμα και να βρεθεί ψηλά. Με το δεύτερο τεύχος του προγράμματος που κρατάτε σήμερα στα χέρια σας, αναδεικνύουμε 10 έργα πρώτης γραμμής, έργα που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, διαχρονικά, έχουν έρθει στην επικαιρότητα, έχουν συζητηθεί, αλλά δεν έχουν γίνει. Εμείς μπορούμε να τα δρομολογήσουμε, μπορούμε να τα υλοποιήσουμε, δείχνοντας ότι ο Δήμος Καβάλας γυρίζει σελίδα. Η Καβάλα ξεπερνά τη στασιμότητα, στρέφει το πρόσωπό της στο μέλλον. Παρουσιάζουμε επίσης 5 μεγάλες πρωτοβουλίες για τη συνεργασία, την κοινή δράση και την εξωστρέφεια του Δήμου με όλους τους φορείς, τους συλλόγους και τους δημότες της Καβάλας και των Φιλίππων. Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και ο εθελοντισμός μπορούν να έχουν πολύτιμη συνεισφορά. Μπορούν να προσθέσουν θετική ενέργεια και δυναμισμό στην παραγωγή έργου και αποτελεσμάτων. Τέλος, επιμένουμε στους μεγάλους στόχους
της διεδίκησης και ανεβάζουμε επίπεδο την Καβάλα και τον τόπο μας. Τα μεγάλα έργα πνοής που θα ισχυροποιήσουν την γεωπολιτική μας θέση. Αυτές τις προγραμματικές μας θέσεις καλέσαμε σήμερα να αναδείξουν οι υποψήφοι της παράταξής μας. Σας καλώ όλες και όλους μαζί να δημιουργήσουμε την Καβάλα του μέλλοντος. Την Καβάλα και τους Φιλίππους που μας αξίζει. Σας ευχαριστούμε κύριε Παπαδόπουλε. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Σωτήρης Λαζαρίτης, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας, Διπλωματούχος, Ηλεκτρολόγος, Μηχανικός. Θέμα, τα μεγάλα έργα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την προσέλευσή σας. Μεγάλα έργα. Ποια λοιπόν τα μεγάλα έργα τα οποία θα δώσουν υπνοή σε αυτό το Δήμο. Θα μας βγάλουν από την απομόνωση, είτε αυτή η λέξη είναι εκτός ή εκτός εισαγωγικών. Ε61, τον Μάιο του 2023 μπήκε το πρώτο μηχάνημα. Άρα και πού βρισκόμαστε, ποια είναι η διεκδίκηση και ποια είναι η όθηση που προέρχεται από το Δήμο Καβάλας, από τη σημερινή διοίκηση. Συνδρομητική Εγκρανατεία, βέβαια άλλαξε η διοίκηση της ΕΓΟΣΕ μετά από το ατύχημα των Τεμπών. Ίσως το έχουν βάλει σε κάποιο σιρτάρι. Ποια είναι η διεκδίκηση και ποια είναι η πρόθεση από το Δήμο Καβάλας. Δεν θα σας κουράσω με πολυλογία. Τα αναφέρω αυτά γιατί είναι έργα πραγματικά που θα βγάλουν και θα δώσουν την αξία που πρέπει στο Δήμο Καβάλας και όχι μόνο στο Δήμο Καβάλας και στους όμορους νόμους. Και ένα τρίτο που θα ήθελα να αναφέρω και επειδή είναι πολύ επίκαιρο, την Παρασκευή στα πλαίσια της έκθεσης της Θεσσαλονίκης υπογράφεται μνημόνιο συνεργασίας, ένα μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του ΙΠΕΝ, του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, και της πόλης της Θεσσαλονίκης, που αφορά το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 100 πόλεις κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030, από και προς το πολίτη, αυτός είναι ο τίτλος του έργου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται πόλεις, 6 πόλεις της χώρας μας, είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Κοζάνη, τα Ιωάννινα, η Καλαμάτα και τα Τρίκαλα, που δεν λείπουν πουθενά. Η Καβάλα για άλλη μια φορά, τι αφορά αυτό το έργο, αφορά έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν κυκλική οικονομία, μεταφορές, κτίρια, ενέργεια, διαχείριση αποβλήτων. Έργα τα οποία με χρήματα που προέρχονται από τον κορβανά του Δήμου δεν πρόκειται να εκτελεστούν ποτέ. Η χρηματοδότηση λοιπόν που όλοι ψάχνουν και που όλοι λέμε ότι πού θα βρούμε τα λεφτά και αν θα βρούμε τα λεφτά και πού θα βρούμε προσωπικό, να λοιπόν αυτή η χρηματοδότηση. Αρκεί να είμαστε έτοιμοι και να μην κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λαζαρίδη. Τον λόγο έχει ο κύριος Παναγιώτης Ιγνατιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ Καβάλας, ελεύθερος επαγγελματίας, ασφαλιστής. Θέμα, η ΔΕΙΑ. Καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ. Θα πούμε 5 πραγματάκια για τη ΔΕΙΑ, όπως εμείς στον τόπο της ζωής μας τα έχουμε στο μυαλό μας. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ο Μάκης Παπαδόπουλος και η παράταξή μας έχει ζητήσει και από τη σημερινή αλλά και από την προηγούμενη διοίκηση μία μελέτη βιωσιμότητας τεχνικο-οικονομική, η οποία θα μας δείξει ακριβώς πού βρίσκεται η ΔΕΙΑΚ. Έχουμε μία ΔΕΙΑΚ η οποία στο τελευταίο απολογισμό για το έτος 2021 παρουσιάζει 31,5 εκατομμύρια ζημιές. Δεν θεωρούμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Η συγκεκριμένη μελέτη που θα εκπονήσουμε θα είναι μια μελέτη η οποία θα μας δείξει πώς μπορούμε να καλυτερεύσουμε και τις υπηρεσίες προς τους πολίτες, να εκμεταλλευτούμε καλύτερα το προσωπικό της επιχείρησης, να περιορίσουμε τις σπατάλες και τα έξοδα και όλα αυτά. Το δεύτερο που θέλουμε οπωσδήποτε και πρέπει να γίνει, και σας το λέω και σαν κάτοικος του Αμυδαλώνα, είναι η σύνδεση του αγωγού του Κεφαλαρίου που ιδρεύει την πόλη της Καβάλας με την Δημοτική Ενότητα Φιλίππων. Σίγουρα μιλάμε για ποιοτικότερο νερό και οπωσδήποτε σας το λέω γιατί το βίωσα και ως πρόεδρος της ΔΕΙΑ Φιλίππων, τα έξοδα που έχουμε για τις γεωτρήσεις και για όλο
το μηχανισμό που ιδρύει τα χωριά είναι τεράστια, παιδιά. Σκεφτείτε ότι πληρώνουμε οικιακό τιμολόγιο. Καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό. Μιλάμε για πάρα πολλά έξοδα. Εκτός από την ποιότητα του νερού, θα περιορίσουμε και πάρα πολύ τα έξοδα. Είναι τεράστιο το ποσό, σας το δηλώνω. Οπωσδήποτε πρέπει να δούμε το θέμα του στόλου και των μηχανημάτων που έχει αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑ. Είναι πεπαλαιωμένη και το ξέρουμε όλοι μας, τα βλέπετε και που κυκλοφορούν. Πράγμα που σημαίνει ότι και είναι εργοβόρα, αλλά και σας το λέω ότι, δηλαδή σε κάθε διοικητικό συμβούλιο, για να καταλάβετε, έχουμε τουλάχιστον 10 μικροαναθέσεις για τέτοιες ζημιές, για συνεχείς συντηρήσεις και για συνεχείς βλάβες που παθαίνουν αυτά τα οχήματα. Οπωσδήποτε πρέπει να δούμε και ένα τέταρτο θέμα, που είναι οι διαρροές που υπάρχουν σε όλα τα δίκτυα. Μιλάμε για τεράστια σπατάλη νερού. Την υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στο 40 με 50% του νερού που είτε έρχεται από το κεφαλάρι, είτε αντλείται από τις γεωτρήσεις που έχουμε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει 50%, τι τρομερή επιβάρυνση είναι και για το περιβάλλον, αλλά και για την οικονομία της επιχείρησης. Το προσωπικό πρέπει οπωσδήποτε και αυτό να βοηθήσει, και είναι πάρα πολύ καλή τεχνίτη, σας το λέω γιατί έχω δουλέψει μαζί τους αρκετά, αλλά θέλει και αυτό τα μέσα που χρειάζονται για να κάνει πιο άμεσες επεμβάσεις και πιο γρήγορα και πιο ασφαλείς επεμβάσεις, και επεμβάσεις οι οποίες θα γίνονται μία φορά και θα τελειώνει. Έχουμε παρατηρήσει περιστατικά να γίνεται στο ίδιο σημείο 3 και 4 φορές επέμβαση, γιατί δεν υπάρχουν και τα κατάλληλα εργαλεία. Αυτό είναι γρήγορα, σας τα λέω, είναι η βασική άξονες που θέλουμε για τη ΔΕΙΑ της Καβάλας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ποιοτικό, καλό και φθηνό νερό στους πολίτες μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ιγνατιάδη. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Σπύρος Προυσαεύς, δημοτικός σύμβουλος, αγρότης. Θέμα: η άρδευση και τα αγροτικά των Φιλίππων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και από μένα. Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσω και θα πω ότι τυχαίνω να είμαι δημοτικός σύμβουλος και αγρότης κατά κύριο επάγγελμα. Πάρα πολλές φορές στη σημερινή θητεία της απερχόμενης διοίκησης έχω κάνει ερωτήσεις, προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο αφορά τον πρωτογενή τομέα. Δυστυχώς η απάντησή τους ήταν ότι αυτή η Επιτροπή Πρωτογενής Τομέα δεν συνεδρίασε ποτέ, το προκάλεσα πάρα πολλές φορές και δικαίωμά τους είναι να μην μας ακούν. Κάνουμε έτσι, καλώς κάνουμε πολιτική. Αφορά για την άδευση. Η άδευση γίνεται, όπως λέτε, στην Ελληνική Ενότητα Φιλίππων και βάζω και την Καρβάλη. Γίνεται, δυστυχώς, η χρέωση γίνεται είτε σε άλλα χωριά με κυβικό, σε άλλα χωριά με κιλοβατόρα και σε άλλα χωριά με κιλοβάτ. Δυστυχώς η σημερινή διοίκηση δεν έχει τον τρόπο να του λύσει αυτό το θέμα και εμείς σας κάνουμε την πρότασή μας. Καταρχάς δεν ξέρουμε πόσες γεωτρήσεις έχουν. Πρέπει να κάνουν καταρχάς ένα μητρό γεωτρήσεων. Δεύτερον, να δούμε την ποσότητα του νερού που υπάρχει σε κάθε γεώτρηση και να βάλουμε τα γνωστά inverter. Με το inverter μπορούμε να ρυθμίσουμε τις πιέσεις του νερού και την οικονομία του νερού, αλλά και να μην έχουμε, όπως λέει ο κύριος Ιγνατιάδης, πολλές διαρροές στα δευτικά δίκτυα. Δυστυχώς στα 4 χρόνια που υπάρχουν η σημερινή διοίκηση δεν έχει κάνει το παραμικρό. Ακούμε για προγράμματα δεν ακούμε, και όταν ολοκληρώσουμε αυτό το που λέμε για την άδευση, να γίνει η χρέωση ενιαία με κάρτα. Επίσης στον τομέα, τον πρωτογενή τομέα, έχω κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις όσο αφορά για τους κτηνοτρόφους. Δεν έχουν οι άνθρωποι, δεν έχουν το 95% σου παράξενο σας. Λοιπόν, επανήλθαμε και βλέπω εδώ ότι η διοίκηση της Attica Group, που έχει το συγκεκριμένο σκάφος υπό την διοίκηση τη δική της, που έγινε το τραγικό περιστατικό με τον 36χρονο σήμερα το πρωί στον Πειραιά, έχει μια λιτή ανακοίνηση η οποία λέει, συγκλονισμένη από το τραγικό περιστατικό που έλαβε χώρα στο λιμάνι του Πειραιά, δηλώνει ότι συνεργάζεται με κάθε αρμόδια αρχή για την πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος. Αυτό που επίσης δεν έχει απαντηθεί είναι γιατί το πλοίο συνέχισε κανονικά το ταξίδι του
Μολονότι ήταν δύο από τα μέλη του πληρώματος του, αυτά που έσπρωξαν τον 36χρονο στο νερό, με τραγική κατάληξη βρίσκοντας το θάνατο. Μάλιστα, τα δημοσιεύματα λένε πως αν δεν είχε ζητηθεί από τον εισαγγελέα να επιστρέψει το πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά, θα συνέχιζε κανονικά το ταξίδι του σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, συνέχισε το ταξίδι του για 42 λεπτά και έτσι, με παρέμβαση του εισαγγελέα, γύρισε στο λιμάνι του Πειραιά. Τώρα, εδώ κανείς τι μπορεί να πει, ας πούμε, τι μπορεί να εικάσει. Ότι τι, χάθηκε ένας άνθρωπος, έλα μωρέ και τι έγινε. Εμείς πρέπει να πάμε κανονικά τους υπόλοιπους επιβάτες, ας πούμε, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν τα χωράει ανθρώπινος νους. Πώς εξελίσσονται, πώς κάποιοι παίρνουν κάποιες αποφάσεις. Αντί από τη στιγμή που έπεσε ο άνθρωπος, όχι έπεσε, τον σβρώξανε. Να μην κουνηθεί το πλοίο, ούτε καν να σηκώσει την πόρτα και να πέσουν μέσα, να σβήσουν μηχανά, να πέσουν μέσα, μήπως και σώσουν τον άνθρωπο. Αυτοί συνέχισαν κανονικά το ταξίδι τους. Και αν αυτό δεν είναι τρομερό, αν αυτό δεν είναι τραγικό, αν αυτό δεν είναι κακουργηματικό, αν αυτό δεν είναι... Βάλτε ο καθένας ό,τι θέλει. Τι είναι. Τι είναι, πείτε μου. Δυστυχώς, τα είπαμε και στην αρχή, μην τα ξαναλέμε γιατί κουράζουμε και ξανακουράζουμε, αλλά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί να δώσει κανείς νους, ας πούμε, που στέκεται σωστά στο κεφάλι του το μυαλό και δεν βρίσκεται υπό την επίρρεια κάποιου αλκοόλ, ναρκωτικών, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να το εξηγήσει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, η κακοκαιρία λοιπόν και στην περιοχή της Μαγνησίας, του Βόλου γενικότερα, της Κιάθου και της Ποράδες, θα χτυπάει μέχρι και αύριο το μεσημέρι. 350 τόνοι βροχής, λέει, στο Πήλιο. Πω! Και 400 στην Καρδίτσα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Τι γίνεται. Απίστευτο. Πολύ νερό μιλάμε. Πολύ νερό. Λοιπόν, τώρα, θα σας πάω κάπου αλλού. Επειδή μεγάλος δώρος γίνεται για τα αδέσποτα, για τα δεσποζόμενα, για το ένα, για το άλλο. Ποιοι είναι οι νόμοι που ισχύουν, τι ισχύει, τι κάνει, τι ράνει, τι πληρώνουμε, ποια πρόστιμα, τι αυτά. Και επειδή κάποιοι ρωτάτε και ξαναρωτάτε και δεν ξέρετε ποια είναι τα δικαιώματά σας, αλλά και ποιες υποχρεώσεις σας, εμείς σας έχουμε ένα βίντεο το οποίο θα ενημερωθείτε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να μην ακούω συνέχεια «δεν γνώριζα, δεν ήξερα γιατί μου επιβάλλαν αυτό το πρόστιμο» ή «γιατί δεν έχω αυτή τη δυνατότητα να κάνω το τάδε, το δείξε, το δίνα». Για πάμε να το δούμε. Βροχή, πέφτουν τα πρόστιμα στους πολίτες που δεν τηρούν τον νόμο στα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς, με τις παραβάσεις να εντοπίζονται κυρίως στον περίπατο ζώου χωρίς λουρί, καθώς και στην παράληψη ηλεκτρονικής σήμανσης. Τις περισσότερες φορές είναι με λουρί. Μόνο όταν εδώ δεν υπάρχει κόσμο στην παραλία, το αφήνω καμιά φορά ελεύθερο για το βράδυ. Τώρα είναι στη διαδικασία, θα τις παριστεί τώρα, ναι. Λόγω της εποχής. Δεν γινότανε. Στη Θεσσαλονίκη, οι αστυνομικοί του τμήματος Λευκού Πύργου το τελευταίο δίμηνο έκαναν ελέγχους σε 158 ιδιοκτήτες ζώων και βεβαίωσαν 44 παραβάσεις συνολικού ύψους 12.700 ευρώ. Διενεργούμε αυτοπαγγέλτους ελέγχους από το 2016. Οι έλεγχοι αυτοί έχουν ως κύριο στόχο την ενημέρωση των πολιτών για όσα περιλαμβάνονται στον νόμο, να ενισχύσουμε με αυτόν τον τρόπο την υπεύθυνη διοκτησία. Είναι πολύ σημαντικό όταν βγαίνουμε βόλτα να φοράμε το λουράκι στο σκύλο μας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε την ασφάλεια του σκυλιού μας. Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε και τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι δεν νιώθουν καλά με τα κατοικίδια μας και γενικότερα με τα ζώα, για τους δικούς τους λόγους. 300 ευρώ πρόστιμο καλείται να πληρώσει όποιος βγάζει βόλτα τον σκύλο του χωρίς λουρί. 300 ευρώ για παράληψη σήμανσης με ψηφιακή ταυτότητα και 100 ευρώ πρόστιμο για παράληψη καθαρισμού από περιττώματα ζώου.
Το να έχει κανείς σκύλο είναι δικαίωμά του, είναι μια χαρά που του προσφέρει, αλλά επίσης υποχρέωσή του είναι να μαζεύει τις ακαθαρσίες του. Πάντα με λουρί για να έχουμε και τον έλεγχο με τα άλλα τα σκυλιά, να μην έρχεται σε επαφή άμα είναι άγρια, άμα είναι αδέσποτα, να ξέρουμε τι γίνεται. Η ηλεκτρονική σήμανση είναι υποχρεωτική. Μπορούμε να βρούμε το ζωάκι μας σε περίπτωση που το χάσουμε. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η εγκατάλειψη του ζώου. Οι πολίτες μπορούν να καλούν στον πενταψήφιο αριθμό 10410 για οποιαδήποτε καταγγελία θέλουν να κάνουν που αφορά δεσποζόμενα αλλά και αδέσποτα ζώα. Λοιπόν, ενημερωθήκαμε. Τι γίνεται με τα σκυλιά? Εάν ενημερωθήκαμε, καλό θα είναι να τηρήσουμε κάποιες υποχρεώσεις και να έχουμε και κάποιες απαιτήσεις, δικαιώματα που έχουν και τα τετράποδα, αλλά και εμείς που έχουμε τα τετράποδα. Έτσι, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και άλλα, κυροφυλακτούν πρόστιμα. Το πιο απλό, το να αφήσεις το ζώο που έχεις και να τα κάνει πάνω στο πεζοδρόμιο και να μην σκύψεις με ένα γαντάκι να τα μαζέψεις. Είναι 100 ευρώ πρόστιμο, αν σε καταγγείλει κάποιος. Υπάρχουν όμως και άλλα που ακούσατε, τα οποία καλό θα είναι να τα κάνουμε πράξη, γιατί θα έχουμε απρόοπτες καταστάσεις. Λοιπόν, τώρα, πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε να δούμε λίγο κάποια άλλα θέματα. Όπως, ας πούμε, υπάρχει ένα ρεπορτάζ. Α, πριν σας πω αυτό, θέλω να σας πω κάτι άλλο. Πολλές φορές και κατά τη διάρκεια της Τρίτης που έχουμε εκπομπή, όπως εχθές δηλαδή, φιλοξενούμε και έχει γίνει βασικός συνεργάτης μας και φίλος πρώτα απ' όλα, τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, τον εργατολόγο, καθηγητή, να δίνει απαντήσεις σε πολλά και σημαντικά ερωτήματα που έχετε. Ακούω πάρα πολλές φορές ότι, και το ξέρετε κι εσείς και το ακούτε κι εσείς, ότι χαμηλή είναι η σύνταξη, πώς θα με 500 ευρώ εγώ θα ζήσω, ή 400 ή ξέρω εγώ ακόμη και 600 κτλ. Ακούμε πάρα πολλές φορές τέτοια παράπονα. Βέβαια, στη χώρα μας η αλήθεια είναι ότι αν δεν έχεις τουλάχιστον 4,5 χρόνια κολλημένα ένσημα, σύνταξη δεν μπορείς να πάρεις. Του τεστ είναι 15 χρόνια δηλαδή, τη χαμηλότερη που μπορείς να πάρεις. Και από εκεί και πέρα, όσο δουλέψεις περισσότερο, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η σύνταξη. Όμως, κάνουμε παράπονα, και καλά κάνουμε και κάνουμε παράπονα, και καλά κάνουμε και διεκδικούμε, και καλά κάνουμε και απαιτούμε, αλλά δυστυχώς δεν βοηθάνε οι υπόλοιποι που είναι τριγύρω, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η χώρα μας ίσως να είναι και η πρώτη, αν όχι η πρώτη στις πρώτες τρεις θέσεις είναι σίγουρα, που βρίσκεται στη λίστα της φοροδιαφυγής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Πρώτη στη λίστα της φοροδιαφυγής. Όταν υπάρχει λοιπόν τόσο σημαντική φοροδιαφυγή κάθε χρόνο στη χώρα μας, όπως, ας πούμε, σας λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, κάθε χρόνο 10 δισεκατομμύρια ευρώ χάνονται από την φοροδιαφυγή, μια και από τους επαγγελματίες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, μια και 7 στους 10 επαγγελματίες, βλέπε μπογιατζής, βλέπε υδραυλικός, βλέπε ηλεκτρολόγος, βλέπε δεν ξέρω τι άλλο, δηλώνουν, παρακαλώ, δηλώνουν, προσέξτε, 10.000 ευρώ το χρόνο. Που σημαίνει τι 10.000 ευρώ το χρόνο? 700 ευρώ το μήνα. 700 ευρώ το μήνα. Βρείτε μου εσείς έναν ηλεκτρολόγο, έναν υδραυλικό, έναν ελαιοχρωματιστή που βγάζει μόνο 700 ευρώ το μήνα. Αν μου τον βρείτε, φέρτε τον εδώ να του ζητήσω δημόσια συγγνώμη.
Δεν είμαι εγώ η ελεκτική αρχή. Εντάξει, αυτό είναι αλλών δουλειά. Αλλά εδώ είπαμε θα τα λέμε όλα. Μα όλα. Όταν λοιπόν 7 στους 10 φοροδιαφεύγουν, ξέρετε ότι από αυτά τα 10 δισεκατομμύρια, εάν η χώρα εξασφαλίσει αύριο 1 δισεκατομμύριο, αμέσως οι συντάξεις θα πάρουν 3% αύξηση. Θα μου πεις είναι 3%. Ναι, 3%. Αν όμως εξασφαλίσει τα 10 δισεκατομμύρια, θα πάρουν 30%. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν ένας που παίρνει 700 ευρώ, αμέσως θα πάει στα 900. Όταν όμως υπάρχει αυτή η τεράστια φοροδιαφυγή, το κράτος πώς να δώσει μεγαλύτερες συντάξεις ή μεγαλύτερους μισθούς. Δίνει σύμφωνα με αυτά που ενδεχομένως είναι ο προϋπολογισμός, είναι το ένα, είναι το άλλο κτλ. Έχω άδικο σε αυτό. Δεν τα λέω εγώ αυτά, είναι στοιχεία καταγεγραμμένα. Δεν τα μου κατέβηκε στο θολωμένο μου μυαλό και τα λέω. Δεν τρελαθούμε. Εντάξει. Άρα λοιπόν υπάρχουν αλήθειες που πρέπει να τις εμπεδώσουμε, να τις καταλάβουμε, αν θέλουμε κάποια στιγμή αυτή η χώρα να πάει μπροστά. Αν δεν θέλουμε, δυστυχώς θα μείνουμε σε αυτά που είμαστε και σήμερα και χθες και προχθές και αντιπροχθές και πάει λέγοντας. Σας έδωσα απτά παραδείγματα για να καταλάβετε τι γίνεται. 10 δισεκατομμύρια μόνο από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αφήστε τι φοροδιαφεύγουν οι γιατροί, οι δικηγόροι, τα φροντιστήρια, το ένα το άλλο. Αφήστε αυτοί τι φοροδιαφεύγουν. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Εκεί είναι πολλά τα δισεκατομμύρια. Ξεπερνούν τα 40. Πώς θα γίνει όμως? Πείτε εσείς μια λύση. Πώς μπορεί να γίνει διαφορετικά? Ξέρω ότι δεν έχετε λύση και δεν έχετε γιατί δεν υπάρχει. Απλά είναι τα πράγματα. Όχι γιατί είστε χαμηλού επίπεδου IQ και δεν μπορείτε να ξέρετε. Δεν υπάρχει άλλη λύση αν δεν αλλάξει όλο αυτό. Λοιπόν, συνάντηση Γιάννη Πασχαλίδη με Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη για τα ζητήματα της τροχέας Καβάλας. Γιάννης Ερεφιλίδης, τα 5 σημαντικά έργα που θα φέρουν τη μεγάλη αλλαγή για την Καβάλα και τους Φιλίππους. Τι ισχύει τελικά για τα αναδρομικά? Μόνο με νομοθετική ρύθμιση λύνεται το θέμα για 350.000 συνταξίουχους οι οποίοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη για νομοθετική ρύθμιση για να πληρωθούν τα αναδρομικά στους 350.000 συνταξίουχους. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω να δούμε. Άνοιξε τις πύλες του το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Αύριο θα πούμε περισσότερα γι' αυτό, γιατί δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Πρέπει να βρεθούμε σε μια συνέντευξη τύφου. Νέος Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, ο Αθανάσιος Τσόνης. Τώρα, 2 μήνες πριν τη λήξη αυτή, τι έγινε? Ο Τσόνης ήταν τουρισμού. Ήταν γιατί συγχωρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας. Ξαφνικά έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος και έτσι ανέλαβε την θέση αυτή ο κύριος Τσόνης. Μάλιστα. Ναι, ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Πάμε λίγο σε μια τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Παρακολουθώ πάντα την εκπομπή. Δεν ξέρω, είστε πολύ καλά φίλες. Και έτσι πήρε το θάρρος να πάρω τηλέφωνο, να πω το πρόβλημά μου, επειδή είμαι και εγώ στο κρεβάτι. Ναι. Σπούδασα το κοριτσάκι μου, φιλόλογο τελείωσε. Ναι. Τώρα είναι 43 χρονών και δεν διορίστηκε ακόμη. Εγώ τις κάλεσα που μου φιλιάζεσαι για να μπορέσω να διορίσω. Ακούστε. Ακούστε, καλή μου κυρία. Ναι. Με απόλυτο σεβασμό θέλω να σας πω το εξής. Ναι. Επειδή τα προβλήματα που έχει ο καθένας είναι πάρα πολλά και ο καθένας κουβαλάει το δικό του σταυρό. Θα ήθελα, εάν θέλετε να μιλήσετε για την κόρη σας, ναι, να με πάρει η ίδια η κόρη σας να μιλήσουμε μαζί, στην αυριανή εκπομπή, να την ακούσω ευχαρίστως και να δούμε αν και κατά πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Okay.
Μα είναι ακούσα... δεν μπορεί να διορίσει. Ναι. Ναι, αλλά δεν είναι δικό μας καθεαυτού το θέμα. Να ακούσουμε το πρόβλημα που έχει, να τα ακούσουν κάποιοι και αν μπορούμε, γιατί όχι, να βοηθήσουμε. Αλλά να μας πάρει η ίδια, σας παρακαλώ. Διστάζει τώρα, δεν είναι. Δεν θα κατηγορήσουμε κανέναν, δεν θα βρίσουμε κανέναν. Απλά θα αναφερθούμε στο πρόβλημα. Αν μπορείτε να μου κάνετε αυτή τη χάρη, θα με υποχρεώσετε στην αυριανή εκπομπή να το κάνουμε. Εντάξει. Σας είπα. Επειδή πρέπει να φύγω, γιατί υπάρχει μια συνέντευξη που εγώ θα σας περιμένω αύριο. Αν μπορείτε να μας πάρετε να μιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη σας εύχομαι. Ναι, να με πάρετε. Λοιπόν, θα πάμε κυρίες και κύριοι. Το εξαντλήσαμε το διαφημιστικό διάλειμμα. Όχι, έτσι. Περίμενε. Μην βάλεις διαφημίσεις ακόμα. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα δούμε κάποια ρεπορτάζ τα οποία έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον. Εγώ πρέπει να σας αφήσω, διότι πρέπει να βρεθούμε στο Σταυρό του Αμυγδαλαιώνα για μια συνέντευξη που υπάρχει εκεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και σήμερα. Αύριο, Θεού θέλοντος, και πάλι στις 10 θα είμαστε εδώ, σας περιμένω. Πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά τα ρεπορτάζ. Δημαρχέ μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώτες παλιάς πόλης. Όλοι μαζί ενωμένοι με το σεβασμότατο, οι συνεργάτες, οι σύλλογοι, ο κόσμος, ακόμη μια φορά σε αυτόν τον υπέροχο οικισμό που κοσμεί την πόλη μας, διοργανώνουμε αυτές τις εκδηλώσεις για να κάνουμε τον κόσμο να ξεχαστεί, να γιορτάσει, να περάσει καλά, γιατί μια χρονιά ακόμη μετά την πανδημία έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις φωτιές, πραγματικά μαυρίζουν την ψυχή μας. Εμείς θα πούμε τον πολιτισμό όχι, θα ενωθούμε και θα προχωρήσουμε μαζί όλοι μαζί. Η οποία ξαναβρίσκει τους ρυθμούς της μετά από μια δύσκολη περίοδο και βλέπετε ότι και ο κόσμος ανταποκρίνεται σε αυτό. Οι γιορτές παλιάς πόλης ήταν θεσμός που αντέχει στον χρόνο, αντέχει στις κρίσεις, είτε είναι αυτή και όλα αντέχει. Είτε είναι πολιτική, είτε είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η Ξάνθη λοιπόν άντεξε και ξαναζωντανεύει. Εγώ βλέπω ότι η Ξάνθη με τις γιορτές παλιάς πόλης μαζί και πολύ κόσμο από όλη την Ελλάδα γενικώς είναι από τα event της Ξάνθης που παζεύουν πολύ κόσμο και δείχνουν πόσο ζωντανή είναι. Κοιτάξτε, η Ξάνθη το οφείλει αυτό στους πολίτες. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μια πόλη όμορφη, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι την κάνουν δημιουργική και είναι οι άνθρωποι αυτοί που γεννούν χρόνο με τον χρόνο πολιτισμό. Γεια σας! Κάτω, με βλέπεις? Με βλέπεις? Και με σουβλάκι, έτσι. Μας θυμάσαι κάθε χρόνο. Ερχόμαστε κάθε χρόνο. Πέρα γιατί μας αρέσει. Εμένα πέντε χρόνια, εγώ έρχομαι συνέχεια. Καλά είμαστε. Μια χαρά, όλα καλά. Καλή αρχή να έχουμε, καλή επιτυχία. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα υγεία. Να την θελάσει ο κόσμος. Πάνω απ' όλα. Με ασφάλεια. Έχουν πάρθει όλα τα μέτρα. Βλέπω ο καιρός βοηθάει. Καλό είναι αυτό. Έτσι. Και να είμαστε και υγιείς και εμείς και να κάνουμε ένα μεγάλο αγώνα που έχουμε μπροστά μας. Με υποψήφιο δήμαρχο του Σάββατο Μελισσόπουλο. Θα τον κάνουμε γιατί πρέπει να συνεχίσει. Είναι ο επόμενο δήμαρχο, να ξέρει. Πρέπει να συνεχιστεί αυτό με καλύτερα ακόμα αποτελέσματα. Έχουμε σχέδιο να τις εξελίξουμε τις γιορτές με τη βοήθεια του κόσμου, με τη συνέργεια όλων αυτών των ανθρώπων. Η Ξάνθη έχει ένα. Εγώ είμαι από την Καβάλα, η καταγωγή μου, αλλά είμαι 40 χρόνια εδώ. Αγάπησα την Ξάνθη, επέλεξα, μένω εδώ. Ο κόσμος, οι άνθρωποι εδώ είναι πολύ ζεστοί και έχουν μια απίστευτη ενέργεια εθελοντισμού, προσφοράς και αυτή θα εκμεταλλευτούμε. Εγώ θα έλεγα πως τελικά έχει εξάνθει ο εθελοντισμός είναι το νούμερο ένα. Γιατί και σε παρελάσεις και σε διάφορα που γίνονται. Βέβαια υπήρχαν οι γιορτές παλιάς πόλης και οι φλε, θρακές και σε ορτές, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, οι σύλλογοι,
ο απλός ο κόσμος που βοηθάει. Εμείς σαν Δήμος υποστηρικτικά βέβαια στηρίζουμε κάθε στις περιπτώσεις αυτές, αλλά μόνο ο εθελοντισμός, παιδιά. Και ο εθελοντισμός και στις δύσκολες στιγμές. Δεν είναι μόνο στις γιορτές και στα πανηγύρια. Φυσικά, ναι. Είναι άνθρωποι της προσφοράς και όλοι μαζί προσπαθούμε να ανεβάσουμε την πόλη μας. Σας υποδέχομαι, σας καλωσορίζω στις γιορτές Παλιάς Πόλης, στην υπέροχη Ξάνθη μας, στον θεσμό που υποδέχεται τη νέα εποχή και μας γεμίζει με ελπίδα και αισιοδοξία για το αύριο και με δύναμη. Και υποδέχεται με αρμονική γοητεία αλλά και παιχνιδιάρικη διάθεση. Έτοιμοι να την ανακαλύψετε από την αρχή. Σε αυτό το ταξίδι πρωταγωνιστούν δύο ευρηματικά κτίρια, συνδεμένα με την ιστορία, τον πολιτισμό της. Γέμισε με κόσμο η λεκάνη της Καβάλας την Κυριακή 3 Σεπτέμβρη στη γιορτή της Πατάτας. Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν συνταγές με πατάτες όλων των ειδών, με το έθιμο πλέον να γίνεται θεσμός στη λεκάνη του Δήμου Νέστου. Καθιερωθεί. Γίνεται εδώ και 33 χρόνια. Βέβαια, τα τελευταία 4 χρόνια δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί λόγω διάφορων προβλημάτων και του κορονοϊού. Το σημαντικό είναι ότι επανήλθαμε. Φέτος τα πράγματα είναι πάρα πολύ δυναμικά. Έχουμε τη στήριξη όλων, και του Δήμου και της Περιφέρειας και όλων των τοπικών παραγόντων. Βραστή, φούρνου, τηγανητή. 500 κιλά τηγανητή, 300 φούρνου και 300 βραστή. Κάνω το ζυμάρι για τα πισία. Μάλλον για τα πατατοπισία που είναι πατάτα. Πάλι η γιορτή πατάτας, μετά από μια πενταετία ξανά την δίνουμε πυρ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, όλος ο κόσμος να περάσει ωραία, δωρεάν όλες οι πατάτες. Θα φάει ο κόσμος ατελείωτη πατάτα, αν και φέτος η χρονιά είναι πάρα πολύ δύσκολη με τις πατάτες, με τους παραγωγούς. Είχαμε από τις χειρότερες χρονιές. Λοιπόν, αυτή είναι η παραδοσιακή χύτρα μας, είναι μπρούτζινη. Αυτά που κάνουν οι γανοτίδες παλιά, πώς το λέγανε παλιά δύο? Το καζάνι. Χαλκοπούλ. Χαλκοπούλ. Ποντιακά, στα ποντιακά. Είναι πασαλιμένο γύρω-γύρω με στάχτη πριν το ανάψουμε. Αυτή η μαυρίλα από τη φωτιά όλη να μένει στη στάχτη και μετά να καθαρίζει εύκολα. Θέλω να σας καλωσορίσω στη λεκάνη, στη γιορτή της πατάτας, εκ μέρους του Δημάρχου που απουσιάζει λόγω κολλήματος. Θέλω να συγχαρώ το ΔΕΛΤΑ, το Πολιτιστικό Σύλλογο της Λεκάνης, το Συμβούλιο, όπως και όλοι τους εθελοντές, για τη γιορτή που γίνεται εδώ. Είναι πολύ ευχάριστο μετά από χρόνια να υπάρχει τόσος κόσμος εδώ στο χωριό. Το χωριό που τόσο αγαπάτε και το δείχνετε με πράξεις. Και το αγαπάμε κι εμείς, γιατί εσείς προσπαθείτε ώστε τα ορεινά, τα οποία είναι πολλές φορές και τα πιο αδικημένα χωριά, και συγχαρητήρια και στον Αντιδήμαρχο, που κάνει σπουδαίο δουλειά και διεκδικεί και κερδίζει πράγματα για τα χωριά αυτά. Στην Καβάλα βρέθηκε το πρωί της 3ης, 5 Σεπτεμβρίου, υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ευκλήδης Τσακαλώτος. Είμαι εδώ για μια συνάντηση με συντρόφους, συντρόφισσες, φίλους, φίλες που ενδιαφέρονται για την εκλογή του Προέδρου. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, έχω πάει σε πάρα πολλές πόλεις. Μεγάλη ανάγκη του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ να συζητήσει και για τις αιτίες της ΙΤΑΣ και πώς θα γίνει η ανάκαμψη. Έχω καταθέσει και προτάσεις για την οικονομία, για την κοινωνία, αλλά και για το ίδιο το κόμμα μας. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έχει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάκαμψης για την ταυτότητά του, για τις αναφορές, για το ανανεωμένο προγραμματικό λόγο του
και συγχρόνως αυτό να το συνδυάσει με την έντονη αντιπολιτευτική τακτική που χρειάζεται. Απλώς εγώ σημειώνω ότι η αντιπολίτευση που κάνεις η καθημερινή για την τρέχουσα πολιτική είναι πιο βαθύ αν ξέρεις που θέλεις να πας, αν ξέρεις ποιο είναι το όραμά σου για την κοινωνία, για την οικονομία, για τον πολιτισμό και για πολλά άλλα πράγματα. Ο πρώτος γύρος είναι την Κυριακή που μας έρχεται στις 10 του μήνα με 5 υποψήφιους, οι οποίοι είναι γνωστοί, έτσι, και η Έφη Αχτσιόγλου, ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος, ο Νίκος ο Παπάς, ο Στέφανος ο Τζουμάκας και ο Στέφανος ο Κασελάκης. Η διαδικασία θα γίνει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Τα εκλογικά κέντρα για τον νομό Καβάλας είναι 2 στην Καβάλα που θα είναι και τα 2 στο διοικητήριο στην αίθουσα Νικόλαος Μάρτης. Για τους Φιλίππους είναι στο πρώην Δημαρχείο Φιλίππων στις Κρινίδες. Για το Παγκαίο είναι στο Δήμο στην Ελευθερούπολη. Για τον Έστω είναι στα γραφεία του κόμματος μας στη Χρυσούπολη και για τη Θάσο είναι στο πρώην κοινοτικό κατάστημα του πριν. Κύριος Τσακαλώτος στη συνέχεια παραχώρησε ομιλία στους φίλους του κόμματος, ενώ αναφέρθηκε τόσο στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ όσο και στους συνυποψηφίους του. Νομίζω ότι η διαδικασία για τον πρόεδρο ή την πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ έχει πάει καλά. Δηλαδή είναι λογικό όταν φεύγει ένας αρχηγός που ήταν για 15 χρόνια, να έχει ο καθένας και η καθεμία κάποια ανησυχία, αν θα μπορεί να υπάρχει ενότητα, αν θα υπάρχουν αποκλίνουσες διαδικασίες. Νομίζω τα πρώτα αντανακλαστικά και της πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής και των 4 και τώρα 4+1 υποψηφίων δίνουν θετικά μηνύματα ότι έχει γίνει μια σοβαρή συζήτηση. Δεν ξέρω πόσοι και πόσες παρακολουθήσατε το διαρκές συνέδριο. Νομίζω ότι ήταν μια ωραία διαδικασία. Οι υποψήφοι δώσανε το δικό τους το στίγμα. Σε πάρα πολλά πράγματα συμφωνούμε. Πώς θα ήταν και αλλιώς από ότι είμαστε στο ίδιο κόμμα. Προφανώς υπάρχουν και αποχρώσεις, διαφορετικές προτεραιότητες σε κάποια θέματα. Αλλά νομίζω ότι το ερώτημα της ενότητας έχει ήδη κριθεί. Έχει κριθεί δηλαδή από το τρόπο που έχει γίνει η διαδικασία και το τρόπο που το έχουν αντιμετωπίσει οι 5 υποψήφοι.